Καλησπέρα. Γεια σας. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα οπωσδήποτε να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την πρόσκλησή μου να μιλήσω σήμερα στην πόλη σας, στην Πρέβεζα, για τον Καριωτάκη. Την αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά, με μεγάλη προθυμία και για μένα, πιστέψτε με, αποτελεί ένα είδος προσκύνημα έτσι, για αυτόν τον μεγάλο ποιητή που έφυγε τόσο νωρίς. Λοιπόν, ήταν μια παρέα νέων ως επιτοπλίστων νεαρών ποιητών. Τους αποκάλεσαν καταραμένους, δεγκαντάνς, ελάσσονες, περιθωριακούς. Η λογοτεχνική κριτική, με λίγες φωτεινές και καθυστερημένες χρονικά εξαιρέσεις, είτε τους αποσιώπησε, είτε τους υποβάθμισε, είτε τους πολέμησε. Για να τους δούμε από κοντά. Ο Κώστας Καριωτάκης, που θα μας απασχολήσει παρακάτω. Ο Γιαννιώτης ποιητής Ιωσέφ Ελιγιά, μαρξιστής και Εβραίος, που πεθαίνει καταδιωγμένος για τις ιδέες του στα 29 του χρόνια από τύφο. Ο άλλος κομμουνιστής και νεορωματικός ποιητής, ο Ιωσήφ Ραυτόπουλος, που αφού οργάνωσε το 1921 μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των θυματικών του Σωτηρία, πεθαίνει λίγους μήνες μετά. Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, που στρέφει την πλάτη του στην κοινωνική του καταγωγή, προσφέρεται για συστράτευση με τον ριζοσπάστη, ζητά τον αφορισμό του από την Εκκλησία με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο, συναναστρέφεται με λαϊκό κόσμο και αυτοκτονεί στην κατοχή εξαιτίας της πείνας. Λίγο πριν την αυτοκτονία του, χαρίζει στον Ελλάς Εξαρχείων τα όπλα του πατέρα του. Ο Τεύχρος Ανθίας, άλλος κομμουνιστής ποιητής, είναι αυτός που κοιμάται στα παγκάκια της Αθήνας και η φτώχεια τον αναγκάζει από μικρό να βγει στη βιοπάλη και να πουλάει τα ποιητάρικα τραγούδια του στις πόλεις και στα χωριά της Κύπρου. Η ποιητική του συλλογή «Τα σφυρίγματα του Αλίτη» βασίζεται στις προσωπικές του εμπειρίες. Η Μαρία Πολυδούρη και ο Μίνος Ζώτος, που πεθαίνουν νεότατοι και θυματικοί. Ο Ρώμος Φιλίρας, ο οποίος προσβάλλεται από σύφυλη και πεθαίνει στο Δαφνί μετά από 15ετή εγκλεισμό. Κοινό των αναφερόμενων λογοτεχνών είναι η ταύτιση της ζωής τους με την τέχνη και η συσπήρωσή τους γύρω από τις σοσιαλιστικές ιδέες και τα αντιπολεμικά κηρύγματα των περισσότερων από αυτούς, με εξαίρεση την Πολυδούρη και τον Ζώτο. Μιας και η σημερινή εκδήλωση διοργανώνεται από εσάς, από την κομματική οργάνωση εδώ στην Πρέβεζα, από έτσι, ανθρώπους αγωνιστές, αξίζει να γίνει μια ειδικότερη αναφορά στον Ιωσήφ Ραυτόπουλο, τον στενό φίλο του Καριωτάκη που προανέφερε και ο Κώστας, που όπως υπόθηκε ήδη, οργάνωσε και πρωτοστάτησε στη μεγαλύτερη διαδήλωση των θυματικών του νοσοκομείου Σωτηρία τον Αύγουστο του 1921. Οι ασθενείς καταλαμβάνουν το νοσοκομείο, την επόμενη μέρα κατεβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας κρατώντας μαύρες σημαίες. Κύριο σύνθημά τους, θέλουμε να ζήσουμε, ο Ραυτόπουλος στην πρώτη γραμμή, οι διαδηλωτές κατεβαίνουν τη σταδίου και σπάνε τον μπλόκο της αστυνομίας, ο υπουργός υπόσχεται αλλαγή της διεύθυνσης του νοσοκομείου, οι ασθενείς επιστρέφουν στο σανατόριο, προσπαθούν να οργανωθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο Ραυτόπουλος, στοχοποιημένος πλέον, δέχεται την επίθεση δύο μπράβων του Ιδρύματος, τον αφήνουν με σπασμένα πόδια να κάνει αιμόπτυση. Και αυτή ήταν η αρχή του τέλους για τον ποιητή, γιατί πεθαίνει μετά από δύο μήνες, αλλά αυτό αποτέλεσε και την αρχή της οργάνωσης των ασθενών. Με αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους και ομότεχνους του επέλεξε να συναναστρέφεται ο Καριωτάκης. Είναι θαμώνες του υπογείου του Μπάγκιου, ενός κάποτε τέλη του 19ου αιώνα έτσι, πολυτελέστατου ξενοδοχείου. Στο υπόγειό του λοιπόν συγκεντρώνονται και εκεί συγκεντρώνεται και όλος ο λαϊκός κόσμος της πλατείας Ομονίας. Βρισκόμαστε στις αρχές πρώτες δεκαετίες του 20. Αυτή η πλατεία έχει χάσει πλέον τον αρχικό κοσμικό της χαρακτήρα και γίνεται στέκη ανθρώπων από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και όσων η κοινωνία ξερνά στο περιθώριο. Οι ποιητές αυτοί γνωρίζουν αυτόν τον κόσμο, έχουν την ευαισθησία και τη διάθεση να τον αφουγκράζονται και προσαρμόζουν τον ποιητικό τους λόγο στην πραγματικότητα.
αποφεύγουν τους πλατιασμούς, τη μεγαλοστομία, τη ρηχότητα του συναισθήματος και του ρητορισμού της προηγούμενης ποιητικής γενιάς. Ζουν σε έναν κόσμο που έχει τελματώσει, έχει πλέον απογυμνωθεί από αξίες και ιδανικά. Περιβάλλονται από έναν κόσμο θλιβερό και πένθυμο. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι το 1921 η παιδική θνησιμότητα βρίσκεται στο 24%, δηλαδή ένα στα τέσσερα παιδιά πεθαίνει από τις συνέπειες της φτώχειας. Η ασχήμια της κοινωνίας και η παρακμή της δεν μπορούν να φτιασιδωθούν. Έτσι, η έκφραση τώρα γίνεται μέσω μιας ποίησης χαμηλότερων τόνων, μιας ποίησης αντιρητορικής. Η πόστρωμά της είναι το βίωμα και αυτό μετουσιώνεται σε τέχνη. Αυτό λοιπόν το βίωμα υποδηλώνεται με ένα ξεχύλισμα λυρισμού και ο ποιητής μέσω της μουσικότητας του στίχου του υποβάλλει ή υπενήσεται την ψυχική του κατάσταση η οποία σχετίζεται με τον φθαρτό κόσμο των πραγμάτων. Αυτά δε τα φθαρτά πράγματα συμβολίζουν τη φθαρμένη και διεφθαρμένη κοινωνία που τους περιβάλλει. Αυτή λοιπόν η επίμονη καταγραφή της νοσηλής και αδιέξοδης πραγματικότητας γίνεται με διάθεση να δηλωθεί η αποστροφή του ποιητή για αυτήν. Η τέχνη και άρα και η λογοτεχνία είναι πολιτική πράξη. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η τέχνη που παίρνει θέση σε μια κοινωνική, πολιτική και οικονομική πραγματικότητα ή από την άλλη πλευρά μια τέχνη που την αγνοεί. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η τέχνη των νεορομαντικών ποιητών που αναφέρθηκαν. Ωστόσο, σύντομα ο Καριωτάκης αρνείται αυτή την παρηγοριά της παράδοσης και γράφει τα ελεγεία και σάτυρες. Η σάτυρα, όπως λέει και ο πιο αξιόλογος κριτικός του έργου του, ο Τέλος Άγρας, επαραθέτω κατά λέξη, η σάτυρα λοιπόν είναι η σφαίρα όπου λιγότερο από κάθε άλλη η ποίηση μένει αδιάφορη από τον έξω κόσμο. Και ο κόσμος είναι ο ρεαλισμός, η κοινωνία, η πολιτική. Το άγαλμα της ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο, ο Μιχαλιός, η Οδύης Ανδρέαν Κάλβων, η Παιδιάς και των Νεκροταφείων, ιδού τα τέσσερα ποίηματα του Καριωτάκη εμπνευσμένα από την πολιτική, χωρίς όμως να ξεφεύγουν καθόλου από τα σύνορα της τέχνης. Η σάτυρα δέχεται εντυπώσει από την κοινωνία. Έπειτα χτυπά την κοινωνία. Άρα, μιλάμε πλέον για πολιτική που έχει ως ερέθισμα και ως αποδέκτη την κοινωνία μέσα στην οποία ζει και παρεμβαίνει με την πένα του ο λογοτέχνης. Αν θέλαμε να το διατυπώσουμε κι αλλιώς, με τη σάτυρα προκαλείται κλιμάκωση στη δραστικότητα του πολιτικού ρόλου που έχει η τέχνη. Από τις συναναστροφές του Καριωτάκη με την παρέα του Μπάγκιου, ξεχωρίζει η στενή φιλία του με τον κομμουνιστή ποιητή Ιωσή Βραυτόπουλο. Σύμφωνα με τη Χριστίνα Ντουνιά, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, υπάρχουν ενδιαφέρουσες αναλογίες στα έργα των δύο φίλων ποιητών, καθώς και στην ψυχική του συγγένεια. Γι' αυτόν, τον Βραυτόπουλο, ο Καριωτάκης θα γράψει το μοναδικό κριτικό του κείμενο και θα του αφιερώσει το ποίημα Πολύμνια. Όσον αφορά το κριτικό κείμενο, γράφεται για τα σοσιαλιστικά και αντιμιλιταριστικά ποίηματα του Ραυτόπουλου σε μια εποχή που ως δημόσιος υπάλληλος κινδυνεύεις να απολυθείς με το παραμικρό. Για να εκτιμηθεί αυτή η στάση του Καριωτάκη, να σημειώσουμε πως δημοσιεύεται σε μια εποχή που ο Κώστας Βάρναλης τιμωρείται με εξάμηνη αργία και το περιεχόμενο του έργου του. Άρα, δεν πρέπει να υποτιμούμε και αυτή την παράμετρο όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε τη στάση του ποιητή στα κοινωνικά ζητήματα. Παραθέτω από το βιβλίο της κυρίας Ντουνιά σχετικά. Μοιράζεται ο Καριωτάκης με τους μαρξιστές της μακρινής εκείνης εποχής την ένταση της κριτικής και τη διάθεση της εξέγερσης μέσα σε έναν κόσμο όπου κυβερνά η ηθική υποκρισία, η έκπτωση των αξιών και η κοινωνική αδικία. Συγκροτημένο σε σύστημα, με νεανική ζωηράδα, για πρώτη φορά έμπαινε στην κονίστρα το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του ένα κοσμογονικό νεφέλωμα. Ο Καριωτάκης
δεν το αγνοούσε. Μάλιστα για κάποιο περίοδο δέχτηκε την επίδρασή του. Ο ποιητής Ιωσήφ Ραυτόπουλος, που ήταν η καθημερινή του παρέα, λάβαινε μέρος σε αυτή την κίνηση και μίλαγε για αυτή συχνά και με πάθος. Η συναναστροφή αυτή μπορεί να μην οδήγησε τον Καριωτάκη στις γραμμές του κομμουνιστικού κινήματος, συνεχίζει η κυρία Ντουνιά, ίσως όμως τον βοήθησε να βρει ευκολότερα το δρόμο προς την ποίηση της κοινωνικής αμφισβήτησης, μία ποίηση που έτσι κι αλλιώς την είχε μέσα του. Αυτή η αφυπνισμένη συνείδηση συμβάλλει ώστε να γίνει ο πρώτος Έλληνας ποιητής, του οποίου το έργο είναι έκδηλα κοινωνικό και ειδικότερα που έχει έκδηλα, συγγνώμη, κοινωνικό και ειδικότερα πολιτικό χαρακτήρα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε το Μιχαλιό, που πρωτοδημοσιεύεται στο περιοδικό Γάμπα, το οποίο εκδίδει για σύντομο διάστημα ο ίδιος ήδη από το 1918, το Εις Ανδρέαν Κάλβων και το Πεζό Κάθαρσης, το οποίο γράφει λίγους μήνες πριν πεθάνει, όπου καταδικάζει την διοικητική αυθαιρεσία. Και βέβαια, το «Στο άγαλμα της ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο», όπου στυλιτεύει την μετατροπή του ιδανικού της ελευθερίας σε αντικείμενο αγοραπολισίας και κέρδους σε χέρια μεταπρατών και οικονομικών συνεταιρισμών. Πέρα από την ευνόητη διαχρονικότητα του ποίηματος αυτού, να σημειώσουμε πως ο Καριωτάκης δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε «Τώρα θα γράψω κάτι για τη μη ελευθερία και την αμερικανική διπλωματία του δολαρίου». Γνώριζε για τις στάσεις των αμερικανικών πληρωμάτων στη διάρκεια της σφαγής στη Σμύρνη, όπως άλλωστε το γνώριζε πολλής κόσμος. Ήταν ενημερωμένος για αυτή την ανάλγητη, αλλά και ιδιωτελή στάση των Αμερικανών, όπως και για το γεγονός πως μόλις 4 μήνες μετά τη σφαγή στη Σμύρνη, το Δεκέμβριο του 1922, οι Αμερικανοί, από κοινού με την Turkish Petroleum, ανέλαβαν την εκμετάλλευση των πετρελαίων της Μοσούλης, ενώ λίγο αργότερα η πλήρης εκμετάλλευσή τους πέρασε στους Αμερικανούς. Οι κεραίες λοιπόν του Καριωτάκη είναι ευαίσθητες. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και παρεμβαίνει με το έργο του. Είναι ένα κοινωνικοποιημένο άτομο, ένας ενεργός άνθρωπος. Σαφές παράδειγμα αποτελεί η συνδικαλιστική του δράση, την οποία πλήρωσε και με παρακρατήσεις μισθών και με τις 2 δυσμενείς μεταθέσεις, στην Πάτρα και στην Πρέβεζα. Η εικόνα που δυστυχώς ακόμα διδάσκεται και διαχέεται ή τέλος πάντων κυριαρχεί, πως δηλαδή ο Καριωτάκης ήταν μισάνθρωπος, θανατόφιλος, εγωπαθής, παρετημένος ή βαθιά απεσιόδοξος, οφείλεται στο φίλο του, εντός εισαγωγικών προφανώς, Χαρίλαο Σακελαριάδη, ο οποίος μετά από επιθυμία της οικογένειας του νεκρού ποιητή, ανέλαβε να εκδώσει τα 1938 τα άπαντά του. Στην έκδοση εκείνη, ο Σακελαριάδης δεν έκανε καμία κριτική παρουσίαση του έργου, αλλά αντίθετα, για λόγους είτε ιδεολογικούς είτε ιδιωτελείς, τροφοδοτεί τους επικριτές του Καριωτάκη με πλήθος βιογραφικών στοιχείων που συνθέτουν μια εικόνα μιας κλασικής ψυχοπαθολογικής προσωπικότητας. Εντός εισαγωγικών τα τελευταία. Να πούμε εδώ πως έντονα αρνητική κριτική ασκήθηκε στον Καριωτάκη από το περιοδικό Ελληνικά Γράμματα για τα Ελεγεία και Σάτυρες, όταν ο Καριωτάκης βρίσκονταν ήδη με δυσμενή μετάθεση στην Πάτρα, ενώ τον άχαρο ρόλο μιας άδικης και αβάσιμης επίθεσης από τις σελίδες του εν λόγω περιοδικού ανέλαβε ο Βασίλης Ρώτας. Ως και για εγωπάθεια κατηγορήθηκε ο ποιητής. Ο Ρώτας αργότερα θα ενταχθεί στις γραμμές των μαρξιστών. Σε αυτή μου όμως την ομιλία θα ήθελα οπωσδήποτε να κάνω μία αναφορά σε ένα στοιχείο της προσωπικότητας του Καριωτάκη που αφορά την ανθρωπιά του και την αίσθηση αλληλεγγύης που εκδήλωσε για έναν ομότεχνό του, τον Ρώμο Φιλίρα. Αυτός, εξαιτίας της σύφυλης, οδηγήθηκε σταδιακά στην τρέλα. Γράφει σχετικά ο Κώστας Βάρναλης. Όταν αρρώστησε ο Φιλίρας, παρουσιάστηκε συνοδός σταδίου και στο Σύνταγμα σαν Ρωμανός ο δεύτερος και αραβωνιαστικός της πριγκιπέσας Ιολάνδης. Οι ανηλεείς έξυπνοι του καφενείου του Ζαχαράτου τον εβάζανε στη μέση, τον κερνούσανε μια πάστα και του φορούσανε παράσημα και κορώνες από καρτόνι. Διασκεδάζανε εις βάρος της μεγαλύτερης ποιητικής συνείδησης, όπως πιστεύει ο Μαλακάσης.
σε ένα ποίημα γεμάτο από απόγνωση από τα τελευταία που έγραψε ο Φιλίρας πριν νοσηλευτεί στο δρομοκαίτιο, το Μοίρα Άγη στέλνει κραυγή απελπισίας. Α, στο λαό πώς με έριξε η μοίρα, πώς με έκρουσε στη θείαν ανατροφή και μ' άφησε νοδύσμυρος και πείρα τη χλέβη, τη βρισιά και την τροπή. Όχλε, όχλε λαέ βαρβάρων σπέρμα νόθο, πού βρίσκεις την κρίση και χτυπάς στη ρίζα τον ακόρεστό μου πόθο. Α, μαστροπέ, στην άβυσσο με πας. Σ' αυτήν την ποιητική κραυγή αγωνίας απαντάει με εξίσου παθιασμένη ποιητική φωνή ο Καριωτάκης στο ποίημα «Υποθήκε». Άσε τα γίνεα και το μαστροπό λαό σου Ρώμε Φιλίρα. Σε βάραθρο πέφτοντας αγριοπό, κράτησε σκύπτρο και λύρα. Ο μαστροπός λαός των δύο ποιητών δεν ήταν άλλος από την αστική κοινωνία του αδιεξόδου της παρακμής. Σε αυτόν τον λαό, τον υποταγμένο, τον δουλοπρεπή ή τον απλώς άβουλο ή παθητικό, αναφέρεται ο Καριωτάκης και σε ένα άλλο του ποίημα. Ακούστε πώς χτυπά αυτή την ασυνείδητη μάζα ανθρώπων που όχι μόνο δεν στέκεται κριτικά, αλλά αντίθετα είναι δουλοπρεπής απέναντι σε ένα αδίστακτο σύστημα. Μικράν, μικράν κατάπτυστον ψυχήν έχουνε μάζε, ιδιωτελή καρδίαν και παριάν ανέσθητον εις τους κολάφους. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου με ένα μη λογοτεχνικό κείμενο του Καριωτάκη με τίτλο «Ανάγκη Χριστότητας». Δημοσιεύτηκε στον Τύπο τον Φεβρουάριο του 1928 με τον επίτητλο «Το δημοσιοϋπαλληλικό ζήτημα» και την υπογραφή «ΚΓ Καριωτάκης, Γενικός Γραμματέας Ενώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων». Από την αρχή του 1928, όπως είδαμε και στο απόσπασμα από την ταινία, γίνονται έντονες ζυμώσεις για έναν πανελλαδικό συντονισμό των δημοσίων υπαλλήλων και την προετοιμασία μιας μεγάλης απεργίας, γιατί οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι άθλιες και αυτό ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους. Να σημειώσουμε εδώ πως γενικότερα, μετά και την άφιξη των προσφύγων, η κατάσταση είναι τραγική. Ενδεικτικά μόνο, το 1928, με στοιχεία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, από τους 35.000 εργάτες στην Αθήνα, οι 20.000 είναι άνεργοι. Σε αυτή την απεργιακή προετοιμασία, ο Καριωτάκης παίζει έναν ενεργό και δραστήριο ρόλο ήδη από τα τέλη του 1927. Εκλέγεται Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Αθηνών, γιατί εκτιμήθηκαν από τους συναδέλφους του η εντιμότητα και το θάρρος του. Στα πλαίσια αυτά, πέρα από την καθαρά συνδικαλιστική του δράση, δημοσιεύει το προαναφερθέν άρθρο. Έχει σημασία να επισημάνουμε ότι σε προηγούμενα χρόνια απασχολήθηκε στα πλαίσια των καθηκόντων του στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, όπου η δίης όμαση διαπίστωσε ατασταλίες, κατασπατάληση δημοσίου χρήματος ή κατάληξη χρημάτων που προορίζονταν για τους πρόσφυγες σε τσέπες επιτίδιων. Ήρθε σε σύγκρουση με τη διοίκηση και μετακινήθηκε σε άλλη υπηρεσία. Επίσης, την εποχή που προετοιμάζονταν η απεργία, η κυβέρνηση προσπαθεί να χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει τους δημοσίους υπαλλήλους και γι' αυτό επικαλείται ένα νόμο του 1922, τον περί απεργίας, σύμφωνα με τον οποίο οι απεργούντες ή παροτρύνοντες εις απεργίαν υπάλληλοι απολύονται δι' αποφάσεως του Υπουργού επιτρίμηνων προσωρινώς, δίνεται δε ο Υπουργός να αναπληρώσει τούτους δι' άλλων διοριζομένων ανεξαρτήτως προσόντων. Ωστόσο, η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας, η ΣΔΙΕ, συγκροτεί μια οικονομική επιτροπή προκειμένου αυτή να υποδείξει στην κυβέρνηση τρόπους εξέβρεσης χρημάτων για την ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών των υπαλλήλων. Ο Καριωτάκης αποτελεί ένα από τα μέλη αυτής της επιτροπής. Και για να επιστρέψουμε στο άρθρο «Ανάγκη Χριστότητας», το οποίο συντάσσει αμέσως μετά τη συμμετοχή του στην Οικονομική Επιτροπή. Στο άρθρο αυτό, ο Καριωτάκης θεωρεί την δημοσιοϋπαλληλική τάξη αλληλέγγυα προς τα ευρύτερα λαϊκά συμφέροντα. Παρατάσσει μία σειρά ζευγματικές αντιθέσεις, φανερώντας σαφώς με ποιον πόλο της αντίθεσης στάσεται. Στους εκατομμυριούχους καπνεμπόρους αντιπαραθέτει τους καπνεργάτες και τους μικροτέρους εμπόρους. Στους προνομιούχους υπαλλήλους τους λιμοκτονούντας.
στην φοροαπαλλαγή, την άγρια φορολογία, στους άμεσους φόρους, στους έμεσους φόρους. Θέτει ζητήματα διοικητικής εξουσίας και υπαλλήλων, προσδίδοντας ηθική διάσταση στο θέμα. Ας θυμηθούμε την κάθαρση, μάλλον όπως είπαμε το τελευταίο του πεζό, όπου ο υπάλληλος έπρεπε να σκύψει και να διαφθαρεί για να μπορέσει να σταθεί στον εργασιακό του χώρο. Προβάλλει απόψεις για κοινωνικοποίηση, για ισομερή κατανομή του εθνικού εισοδήματος, συγχώνευση αστυνομικών τμήματων, ανοίγω παρένθεση, τι ηρωνία σήμερα, εν έτη 2024, να συγχωνεύονται νοσοκομεία, πανεπιστημιακά τμήματα και σχολεία. Κλείνει η παρένθεση. Γενικά πρόκειται για ένα δυναμικό και διεκδικητικό κείμενο που φανερώνει την τόλμη του συντάκτη του. Είναι εμφανές πως είναι γνώστης της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης, προβάλλει και ελέγχει τα κακώς κείμενα του κράτους, όπως η φοροδιαφυγή, η εκμετάλλευση των πολλών μέσω των έμεσων φόρων, τολμάει να ζητήσει κοινωνικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων, το σταμάτημα του ρουσφετιού, της κομματικής συναλλαγής και της διαφθοράς. Όταν παίρνει τη δεύτερη δυσμενή μετάθεση, ήδη έχει συντελεστεί και στο έργο του η ποιοτική διαφορά. Από την καταγραφή της ζωφερής πραγματικότητας, πέρασε στη σάτυρα. Από τη σάτυρα στην αισιοδοξία και τώρα από την αισιοδοξία στη διεκδίκηση. Το πιο πιθανό είναι ότι εδώ στην Πρέβεζα γράφει το τελευταίο πεζοκείμενο, την κάθαρση, πολύ κοντά στην ημερομηνία της αυτοκτονίας του. Σε αυτό βλέπει διέξοδο, αισιοδοξία για την ανατροπή της κατάστασης. Διαβάζω. «Έπρεπε να σκύψω, να σκύψω, να σκύψω, τόσο που η μύτη μου να ενωθεί με τη φτέρνα μου. Έτσι βολικά κουλουριασμένος να κυλώ και να φτάσω. Κανάγιες. Το ψωμί της εξορίας με τρέφει. Κουρούνες χτυπούν τα τζάμια της καμαράς μου. Και σε βασανισμένα στήθη χωρικών βλέπω να δυναμώνει η πνοή που θα σας αρρώσει. Σήμερα επήρα τα κλειδιά και ανέβηκα στο ενετικό φρούριο. Επέρασα τρεις πόρτες, τρία πανύψηλα κιτρινοπά τείχη, με ρηγμένες επάλξεις. Όταν βρέθηκα μέσα στον εσωτερικό τρίτο κύκλο, έχασα τα ίχνη σας. Κοιτάζοντας από τις πολεμίστρες, χαμηλά τη θάλασσα, την πεδιάδα, τα βουνά, ένιωθα τον εαυτό μου ασφαλή. Εμπήκα σε ερυπωμένους στρατώνες, σε κρύπτες όπου είχαν φυτρώσει σικές και ροδιές. Εφώναζα στην ερημιά. Επερπάτησα ολόκληρες ώρες σπάζοντας μεγάλα ξερά χόρτα. Αγκάθια και αέρας δυνατός κολούσαν στα ρούχα μου. Με ύβρε η νύχτα». Συνοψίζω με τα λόγια του καθηγητή Γιάννη Παπακώστα. Παρακολουθώντας από κοντά την πορεία του Καριωτάκη, βλέπουμε ότι ενώ στην αρχή της λογοτεχνικής του δημιουργίας περιορίζεται στην επισήμανση κάποιων καταστάσεων, κατόπιν προχωρεί στην καταγγελία για να καταλήξει στο τέλος σε σύγκρουση με την αστική τάξη του καιρού του. Σύγκρουση που δεν περιορίζεται μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά προχωρεί και σε έμπρακτη δραστηριότητα, όπως είναι η αρθρογραφία και η ανδιαφυσβήτητη συνδικαλιστική του δράση. Είναι ρεαλιστής στα πλαίσια του κριτικού ρεαλισμού, που χαρακτηρίζει και άλλους αξιόλογους συγγραφείς, οι οποίοι, χωρίς να διαρρήξουν τη σχέση με την κοινωνία της εποχής τους, όπως συνέβη με τον Βάρναλη, όμως δεν συμβιβάστηκαν μαζί της.